μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Προηγήθηκε και ένας άλλος σεισμός, πρόσφατα μάλλον. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Πηλίδου, την οποία έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλή σας ημέρα, μέσω τηλεφωνικής, έτσι, τηλεφωνικής ωραία επικοινωνίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Πηλίδου. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα αναφερθούμε λίγο αν είχαμε οποιασδήποτε μετασυσμικές δραστηριότητες μετά τον χθεσινό σεισμό. Ναι, να πούμε πρώτα ότι οι σεισμοί τέτοιου βάθους δεν συνοδεύονται από ιδιαίτερες μετασυσμικές ακολουθίες. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση είμαστε ικανοποιημένοι με μερικούς σεισμούς, 3 με 5 περίπου μέχρι στιγμής, πολύ μικρού μεγέθους, στην ευρύτερη περιοχή του ρήγματος. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά και να είχαμε ήταν πολύ μικρής έντασης, έτσι, δεν ήταν κάτι το οποίο πολύ θα ήταν... Πολύ μικρού μεγέθους, ναι, κάτω από 2,5. Μάλιστα. Τι σημαίνει ένας άλλος σεισμός σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, κυρία Πηλίδου, ή δεν έχει να κάνει το ένα μαζί με το άλλο? Αναφέρεστε στο σεισμό στον κόσμο της Σατσάλιας. Μάλιστα, ναι. Κοιτάξτε, όλοι οι σεισμοί στην περιοχή μας έχουν να κάνουν με τις τεκτονικές πλάκες και τις κινήσεις τους. Αλλά αυτοί οι δύο σεισμοί εμπίπτουν στους σεισμούς ρουτίνας, αν μπορώ να το πω έτσι, της περιοχής μας. Και αν σκεφτείτε ότι κατά μέσον όρο έχουμε 10 αισθητούς σεισμούς το χρόνο, είναι λογικό κάθε μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες να νιώθει ο κόσμος κάποιον από τους πάρα πολλούς σεισμούς που καταγράφουμε. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε να καταγράψουμε κάτι αξιόλογο. Δηλαδή, εσείς θέλω να μας πείτε λίγο ως γεωλογικός λειτουργός μετά την σεισμική αυτή δόνηση, τι ακριβώς μελετάτε με βάση το τι έγινε και τα Ρίχτερ? Κοιτάξτε, εμείς αξιολογούμε κάθε σεισμό που καταγράφει το δίκτυό μας. Το δίκτυο μας καταγράφει πολλούς σεισμούς καθημερινά. Εμείς τώρα είμαστε σε γρήγορη αξιολόγηση των μετασυσμών. Παρακολουθούμε έτσι, με ιδιαίτερη λεπτομέρεια τη σεισμικότητα της Κύπρου. Και μετά γενέστερα θα πάμε να δούμε ο συγκεκριμένος σεισμός, τα χαρακτηριστικά της με ποια γεωμετρία έχει γίνει η λήψη των πετρωμάτων, ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού, και αυτό θα μας δώσει επιστημονικές πληροφορίες για την κίνηση του ρήγματος και πιο πολλές πληροφορίες σχετικά με τον λόγο που προκλήθηκε. Μάλιστα. Κάτι για τον λόγο που προκλήθηκε, όπως μας είπατε, δεν ήταν κάτι που δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής. Ο συγκεκριμένος χθεσινός σεισμός. Ναι, η περιοχή έχει πληγεί από τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν πολλές φορές, μέχρι και σεισμό 6,5 είχαμε το 1941. Είναι γνωστό ρήγμα αυτό, δίνει τέτοιους σεισμούς. Και το ευχάριστο, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι σε αυτήν την περιοχή οι σεισμοί έχουν μεγάλο αισθητικό βάθος. Μάλιστα. Έτσι, η ένταση στη περιφέρεια της γης είναι μειωμένη. Παρόλο που γίνεται αισθητό σε όλο το νησί, και έχει και μεγάλη διάρκεια λόγω αυτής της μεγάλης απόστασης στην επιφάνεια. Είναι σεισμοί που δεν προκαλούν εύκολα ζημιές, τουλάχιστον σε αυτά τα μεγέθη της τάξης του 5. Μάλιστα. Άρα μας είπατε ότι ο πιο δυνατός σεισμός που ταρακούνησε την Κύπρο μέχρι τώρα ήταν το 1947. Στην περιοχή αυτή, στην περιοχή Αμόχωστου, το 1941. Το 1941. Ήταν πολύ σκηνές, καταστροφές, τραυματισμούς, και ένα μικρό τσουνάμι το οποίο έφτασε στο Ισραήλ. Παλαιότερα όμως η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας περνώθηκε πάρα πολλές φορές από καταστροφικό σεισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Πηλίδου. Θα κρατήσουμε βεβαίως και το θετικό ότι δεν είχαμε οποιονδήποτε τραυματισμό, δεν είχαμε ζημιά.